Γεια σας φίλοι μου! Σε αυτό το project θα ήθελα να παίξουμε με υλικά που έχουμε στο σπίτι μας, όπως είναι ένα κεσεδάκι πύλινο από γιαούρτι και ένα πύλινο γλαστράκι. Θα ενώσω τα δύο αυτά αντικείμενα και θα φτιάξω έτσι μια γαβάθα, ένα μπολ, το οποίο θα μπορούσαμε να διακοσμήσουμε με τα φυτά μας, με αποξηραμένα λουλούδια ή με οτιδήποτε άλλο αντικείμενο θέλουμε. Για να κάνω το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσω δύο ξυλόβλητες τρέσεις από την Dart Elastic Wood και Perplex, ένα αγαπημένο υλικό που είναι πάρα πολύ ευέλικτο και μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ όμορφα αποτελέσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή θα ήθελα να οριοθετήσω τον χώρο που θα μπουν τα Perplex, οπότε θα φτιάξω ένα πλαίσιο πάνω και ένα κάτω με την τρέσα μου και ενδιάμεσα θα γεμίσει με Perplex, το οποίο θα δώσει ένα πολύ ενδιαφέρον στυλ. Για αρχή θα έρθω να θερμάνω την τρέσα μου. Και αφού τοποθετήσω κόλλα περιμετρικά, θα έρθω να την προσαρμόσω. Και θα κόψω το κομμάτι που περισσεύει. Και έτσι η τρέσα μου προσαρμόστηκε πάρα πολύ όμορφα στο κάτω μέρος από το κεσεδάκι του γιαουρτιού. Με τον ίδιο τρόπο θα επαναλάβω την ίδια διαδικασία και στο πάνω μέρος. Θα επαναλάβω το ίδιο και στο χείλος της γλάστρας, χρησιμοποιώντας μια πιο φαδιά τρέσα. Και το γλαστράκι μου θα είναι κάπως έτσι. Και τώρα θα περάσουμε στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι της δημιουργίας μας. Ποιο είναι αυτό? Τα Perplex φυσικά. Τα Perplex είναι σπασμένα ξυλόγλυτα. Μπορείτε να τα βρείτε σε μια συσκευασία με πολλά κομμάτια και να τα χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης παλιά κομμάτια από ξυλόγλυτα σπασμένα που έχετε. Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Για να ξεκινήσω τη διακόσμηση της κατασκευής μου, απλώνω κόλλα σε όλη την επιφάνεια ανάμεσα στα όρια που έχω θέσει. Ζεσταίνω κομμάτια Perplex και έρχομαι σιγά σιγά και τα συνθέτω πάνω στην κατασκευή μου. Μπορώ να κόψω ό,τι περισσεύει και να προσαρμόσω τα ξυλόγλυτά μου μέσα σε αυτό. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει όρεξη και καλό ζέσταμα. Και με τα Perplex μπορούμε να παίξουμε κόβοντας και συνθέτοντας όπως μας αρέσει. Διαλέγουμε διάφορα κομμάτια τα οποία μπορούμε να τα κόψουμε και να τα προσαρμόσουμε μέσα στη δημιουργία μας, έτσι ώστε να γεμίσουμε τα κενά όσο εμείς θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο διακοσμούμε περιμετρικά όλο μας το έργο, τοποθετώντας κόλλα και συνθέτοντας με τα Perplex τη διακόσμησή του.
και έτσι το κασπό μας έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο και στο γλαστράκι μας. Έτσι και το γλαστράκι μας είναι έτοιμο. Το στεγνώνουμε με το θερμό αέρα και θα συνεχίσουμε στη πέτρα. Για να φτιάξω το μείγμα μου με τη πέτρα, θα χρησιμοποιήσω τη σκόνη Stone Dust, ένα απίστευτο υλικό που σου δίνει απεριόριστες δυνατότητες στη δημιουργία. Θα προσθέσω σε ένα μπολάκι μία ποσότητα Stone Dust και λίγο νερό, τόσο ώστε όταν το ανακατέψω να φτιάξει έναν χυλό που να μπορώ να τον απλώσω με πινέλο πάνω στην επιφάνειά μου. Μέσα στο μείγμα μου θα προσθέσω λίγο χρώμα κυμολίας οθονή από τα Rex Colors. Έτσι η πέτρα μου θα χρωματιστεί και θα έχω μια υπέροχη βάση για να χτίσω το έργο μου. Ανακατεύω καλά και εφαρμόζω τα μποναριστά πάνω σε όλη την επιφάνεια. Με ενδιαφέρει κυρίως να καλύψω το χώρο ανάμεσα στα ξυλόγλυπτα. Οπότε οποιαδήποτε κενά έχουν δημιουργηθεί θα καλυφθούν με την πέτρα. Με το μείγμα της πέτρας βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία παίρνουν μια ενιαία μορφή και έτσι έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσω την ίδια διαδικασία και στο γλαστράκι μου. Τα δύο στοιχεία έχουν αρχίσει και στεγνώνουν. Στο κουπάκι που μας έχει περισσέψει με το χρώμα που είχαμε, θα προσθέσουμε λίγο νερό. Θα προσθέσουμε πάλι Stone Dust. Έτσι το μείγμα μας θα γίνει πιο ανοιχτόχρωμο, όμως ταυτόχρονα μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό το υπέροχο χρώμα το πάρος για να δώσουμε μια λίγο διαφορετική απόχρωση. Να κατεύουμε καλά το μείγμα μας, αλλά αυτή τη φορά προσθέτουμε περισσότερο νερό ώστε να είναι πιο υδαρές. Σε αυτή τη φάση δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε όγκο, αλλά μόνο απόχρωση απάνω στο έργο μας. Τραγγίζουμε καλά και ερχόμαστε σκουπίζοντας το πινέλο μας και εφαρμόζουμε σε όλα τα ανάγλυφα σημεία. Έτσι το έργο παίρνει φως και σε σοχές μένει το σκούρο χρώμα που είχαμε. Στεγνώνοντας θα δείξει πολύ πιο έντονα αυτή η διαφορά και θα είναι πιο όμορφο. Τα αφήνουμε για λίγο να στεγνώσουν και συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία μπορώ να πάρω το χρώμα κυμολίας δήλος, να το προσθέσω σε ένα άλλο δοχείο, θα πάρω πάλι το χρώμα που είχα, να προσθέσω πάλι νερό και να επαναλάβω κάνοντας dry brush σε σημεία-σημεία έτσι ώστε να δώσω πιο έντονα τη διαφορά του χρώματος, να τονιστούν τα ανάγλυφά μου. Θα αφήσουμε τα δύο αυτά τεμάχια να στεγνώσουν και θα τα κολλήσουμε. Όσο περιμένουμε να στεγνώσουν, μπορούμε να έρθουν να βάψουμε και το εσωτερικό του μπολ. Και τα δύο στοιχεία έχουν στεγνώσει και σε αυτή τη φάση
θα έρθουμε να τοποθετήσουμε μια πλούσια ποσότητα κόλλας στο κάτω μέρος της γλάστρας. Αν έχετε την κόλλα Spider, ακόμα καλύτερα. Θα το προσαρμόσουμε στον πάτο του μπολ μας. Κοιτάμε να τοποθετήσουμε έτσι ώστε να κεντραριστεί σωστά. Θα τα αφήσουμε να στεγνώσει καλά ώστε να σταθεροποιηθεί. Στέγνωσε τελείως η κόλλα και σταθεροποιήθηκαν τα δύο στοιχεία μεταξύ τους. Έτσι η γαβάθα μου είναι έτοιμη, κολλημένη και μπορώ να κάνω τις τελευταίες εργασίες για να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να τις κάνω μια πατίνα έτσι ώστε να ζωηρέψουν τα χρώματα. Σήμερα θα σας δείξω τη χρήση του Liquid Wax, του υγρού κεριού της Cadence. Έχω τρεις αποχρώσεις, μαύρο, πράσινο και καφέ εσπρέσου. Έχω βάλει λίγο από το κάθε κερί μέσα σε ένα πιατάκι. Θα ψεκάσω νερό και με ένα πινελάκι θα πάρω λίγο από το μαύρο, θα ψεκάσω πάνω στην επιφάνειά μου και θα βάλω τόπους τόπους. Το ίδιο θα κάνω και με το καφέ και με το πράσινο. Βλέπετε, δεν το απλώνω πάρα πολύ και παντού και έρχομαι το νερό να ψεκάσω και να αφήσω τα υγρά να τρέξουν. Αυτή η πατίνα θα μπει μέσα στις εσοχές και θα αφήσει τα ανάγλυφα στο χρώμα που υπάρχει. Με ένα κομμάτι χαρτί μπορώ να έρθω να μαζέψω τα νερά που περισσεύουν και να στεγνώσω. Το υγρό κερί είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο υλικό και βλέπετε τι ωραίες πατίνες δίνει και πόσο έντονη είναι η διαφορά από το πάνω που είναι χωρίς πατίνα. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στο πάνω μέρος του μπολ μου. Απλώνει πάρα πολύ εύκολα με το νερό και οι αποχρώσεις του είναι ιδανικές και προσαρμόζονται σε πάρα πολλά έργα. Είναι ίσως η πιο εύκολη πατίνα που έχω χρησιμοποιήσει σε κατασκευές. Το τελευταίο πράγμα μας μένει είναι να πάρω λίγο χρωμακιμολίας σίμι και λίγο χρωμακιμολίας γάβδος και να κάνω ένα dry brush. Πάνω σε ένα πιατάκι αφήνω μια ποσότητα με ένα σκυρό πινέλο και έρχομαι και πάλι να τονίσω τα ξυλόγλυτά μου όπου θέλω. Σε αυτό το βίντεο είδαμε πόσο εύκολα μπορούμε με δύο απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας, ένα γλαστράκι και ένα κεσεδάκι από γιαούρτι, με ξυλόγλυτα Perplex, τα οποία είναι πάρα πολύ βολικά στις δημιουργίες, μας δίνουν απεριόριστες δυνατότητες στο να κάνουμε συνθέσεις, να φτιάξουμε ένα εντυπωσιακό γλαστράκι, ένα εντυπωσιακό κασπό, θα μπορούσαμε να το πούμε φρουτιέρα, μια βάση για τα κεριά μας, για οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Το υγρό κερί της Cadence είναι ιδανικό υλικό για να κάνουμε τις πατίνες μας. Αν δεν το έχουμε, μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο που έχουμε δείξει σε προηγούμενα βίντεο. Μπορείτε να τρέξετε στο βίντεο με την εικόνα Perplex που είχα κάνει σε live και να δείτε με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να το χρωματίσουμε και να το σκιάσουμε. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε.